μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ σήμερα, τον Ολυμπιακό, με ανατροπή. Πού έχουν πιστεύει στο κόσμο ότι κρίθηκε το παιχνίδι σήμερα? Εντάξει, όπως είχαμε πει, αυτά τα μάτς, καλή προπόνηση, η τακτική ανάλυση του αντιπάλου και η δικιά σου. Αλλά όπως είπα, αυτά τα μάτς είναι ιδιαίτερα και κρίνονται στις λεπτομέρειες και στην ένταση και στην ψυχή. Στο τρίτο σετ, ήμασταν 22-20 πίσω και παίρνω time out και λέω: κοπελιές, άμα πάρουμε αυτό το πόντο, το πιστεύω, να το πιστέψετε κι εσείς, θα πάρουμε το σετ. Και όντως πήραμε το καθοριστικό 3ο σετ και κάναμε το 2-1. Συγχαρητήρια στις κοπέλες γιατί δούλεψαν και πίστεψαν πάνω στον πλάνο όλη την εβδομάδα. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη και βέβαια και στους συνεργάτες μου συγχαρητήρια. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, τον Κώστα Παπαδημητρίου, ο οποίος μας στήριξε, και βέβαια τη διοίκηση ΑΕΚ, ο οποίος μας στήριξε αυτές τις 2-3 εβδομάδες που δεν παίζαμε καλά. Και βέβαια περιμένω και το δώρο μας την ξένη την επόμενη. Να την αφιερώσω στον Πάνο, στον άτυχο φιλάθλο, ο οποίος το μάθαμε χθες και όλοι είμαστε δυσαρεστημένοι για αυτό το γεγονός και λυπημένοι. Και μέσω αυτής της νίκης θέλω να πιστεύω ότι κάναμε το χρέος μας και δώσαμε χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ, τον ανεπανάληπτο κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος τρώει πολλές φαλιάρες δυστυχώς από πολλά μέτωπα. Θέλω να πιστεύω ότι το γενικό βόλιο θα είναι μια κοιτίδα που θα παίρνει χαρά. Και θέλω να πιστεύω όμως δεν κάναμε ακόμα τίποτα. 1-0 νίκες, πολύ σημαντική όμως νίκη έτσι όπως έγινε. Και συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτή η νίκη ήταν εντός εισαγωγικών μια απάντηση στις μέτρες τελευταίες εμφανίσεις. Ξέρω πολύ καλά, όπως είχα πει και στις δηλώσεις παλιότερα, στο μάτι με τον Ολυμπιακό η ομάδα μου θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Και όντως σήμερα παρόλο τα πολλά χαμένα σέρβις και την κακή υποδοχή στο πρώτο σετ, μετά η ομάδα πίστευε στις δυνατότητές της, έκανε το 1-0 και θεωρώ ότι ήταν πολύ καθοριστικό αποτέλεσμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει 2 νίκες εναντίον του αντιπάλου. Και ειδικά η μία χωρίς και την Βαλέρη. Φανταστείτε τώρα που θα βάλουμε και τρίτη ξένη, πόσο καλύτερη θα είναι η άλλη. Έχουμε κάποιες πληροφορίες από ποια χώρα θα προέρχεται η ξένη, έχουν γίνει κάποιες επαφές? Υπομονή και θα δείτε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.